Κύριε Υφυπουργέ, τα χρόνια σοβαρά προβλήματα στην ίδρυυση του Ηρακλείου εξελίσσονται σε ένα πραγματικό δράμα από κάθε άποψη. Σε διάφορες περιοχές της πόλης εμφανίζονται πολυήμερες διακοπές νερού, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με την αύξηση της κατανάλωσης, και όλα τα σπίτια αναζητούν ατομικές λύσεις με δεξαμενές και ντεπόζιτα, ενώ την ίδια στιγμή στέλνονται από τη ΔΕΙΑΗ φουσκωμένοι λογαριασμοί που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Τα νότια προάστια, Τσαλένιο, Μεσαμπελιές, Άγιος Ιωάννης, Φορτέτσα, Κνωσό, στα ανατολικά προάστια, Λικαρνασό, Κατσαμπά, Καρτερό, Καλυθέα, Πρασά, Αγία Κατερίνη, είναι ορισμένες από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν συχνά διακοπές νερού λόγω ζημιών και διαρροών στο πεπαλαιωμένο και προβληματικό δίκτυο. Επιπλέον, σοβαρό πρόβλημα είναι η κακή ποιότητα του νερού, είτε λόγω του παλαιωμένου δικτύου που συνδέεται με το καινούριο, είτε λόγω της χρήσης δεξαμενών ή της ποιότητας νερού από γεωτρήσεις, όπως για παράδειγμα στην κοινότητα της Κνωσού. Το οξύμορο όμως είναι το γεγονός ότι ενώ δεν καλύπτεται η ανάγκη για επαρκές ποιοτικό πόσιμο νερό, εξυπηρετούνται τα μεγάλα ξενοδοχεία για να γεμίζουν οι πισίνες, γεγονός που επηρεάζει τα αποθέματα και μάλιστα τη στιγμή που προβλέπεται για φέτος ότι οι τουρίστες θα ξεπεράσουν τα 9 εκατομμύρια στην Κρήτη. Μολονότι υπάρχουν μια σειρά μέτρα, έργα, υποδομές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα παραπάνω προβλήματα, δεν υλοποιούνται λόγω της πολιτικής κόστος ωφέλους, της πολιτικής ιδιωτικοποίησης του νερού, με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών. Αποτέλεσμα είναι η απαράδεκτη κατάσταση το 24, οι κάτοικοι να στερούνται το πόσιμο νερό και οι δημότες να πληρώνουν πανάκριβα τους νερουλάδες για να γεμίσουν τα άδεια τεπόζιτα της κατά τα άλλα έξυπνης πόλης, όπως αποκαλείται η πόλη του Ηρακλείου, που έφτιαξαν και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι δημοτικοί άρχοντες. Παράλληλα, δεκάδες νοικοκυριά απειλούνται από τη ΔΕΙΑΗ με διακοπή νερού ακόμα και για χρέη των 50 και 100 ευρώ. Στα παραπάνω έρχεται να προσθεθεί η απαράδεκτη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΗ στα πλαίσια της εντυνόμενης εμπορευματοποίησης του κοινωνικού αγαθού του νερού και της ανταποδοτικότητας. Επιπλέον, με αφορμή την αντικατάσταση 18.000 υδρόμετρων με νέα ψηφιακά και έπονται άλλα 48.000, έχουν εκτοξευθεί λογαριασμοί των οικοκυριών με αναδρομικές χρεώσεις υπέρογκων ποσών που με βάση την τιμολογιακή κλίμακα των κυβικών χρεώνονται ακόμα και με 4 ευρώ το κυβικό από 0,15 που ήταν. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίστηκε το πρόβλημα στην κοινότητα των Βασιλιών. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, έχουν κάνει παρεμβάσεις, έχουν στείλει τα αιτήματά τους στο Δήμο Ηρακλείου. Θα το καταθέσω και εδώ στα πρακτικά της Βουλής. Ούτε λίγο ούτε πολύ η απάντηση είναι, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, ότι η ΔΕΙΑΗ έχει πολλά έξοδα τα οποία κάποιοι πρέπει να τα πληρώσουν. Υπάρχουν λογαριασμοί που η χρέωση από τον Τρίτο του 2023 στον Τρίτο του 2024 φτάνει σοδευτικά τα 250 ευρώ και παραπάνω σε κάποιους λογαριασμούς. Αυτό βέβαια έχει πολύ σοβαρή επίπτωση στο συνολικό λογαριασμό του κάθε νοικοκυριού, επιβαρύνοντας πάρα πολύ σε συνθήκες ακρίβειας που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα μπορεί να τα βγάλει κάποιος πέρα σήμερα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα, τι μέτρα θα λάβετε για να δοθεί επιτέλους με κεντρικούς δημόσιους πόρους και κρατική ευθύνη μόνιμη και οριστική λύση στην υδροδότηση του Ηρακλείου με νερό ελεγμένο, ποιοτικό και φτηνό, με κατάργηση του ΦΠΑ και ειδική μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, να μην χρεωθούν οι οικογένειες του Ηράκλειου τις υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις λόγω αντικατάσταση υδρομέτρων. Και δεύτερον, να ενισχυθεί οικονομικά η ΔΕΙΑΗ με κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει την οικονομική επιβάρηση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους από το Σεπτέμβριο του 2021 έως σήμερα, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι ΔΕΙΑΗ στους δικαιούχους μειωμένου ειδικού τέλους μείωση εκπομπών αερίων ρήπων, και για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της τιμής του ρεύματος και να μην πληρώσουν οι δημότες τις αυξήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ξεκινώντας, θέλω να σας πω ότι τραγικοποιείται λίγο μία κατάσταση και δεν αποτυπώνεται και δεν παρουσιάζεται την πραγματικότητα, την πραγματική εικόνα. Και θα σας τα απαντήσω αυτά ένα προς ένα. Θα συμφωνήσουμε όμως ότι η λειψιδρία αποτελεί ένα πρόβλημα που δεν απειλεί μόνο τον νομό Ηρακλείου, είναι ένα πρόβλημα εκτεταμένο γεωγραφικά και το οποίο εντοπίζεται και εντός και εκτός εθνικών συνόρων. Το νερό όμως
είναι ένα ζωτική σημασία αγαθό και η πρόσβαση σε αυτό είναι απαραίτητη τόσο για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Η κυβέρνησή μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και παρεμβαίνει αποτελεσματικά διασφαλίζοντας καλής ποιότητας νερό, επαρκές νερό, σε κάθε περιφέρεια της χώρας, σε κάθε δήμο, σε κάθε νοικοκυριό. Και θέλω να σας πω λίγο στο σημείο αυτό τι έχει κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει εντάξει μόνο για τον σύνολο των Δήμων του νομού Ηρακλείου και έλαβαν επιχορήγηση στο πρόγραμμα, στο έργο εκτέλεση εργασιών ΟΠΤΣΟΤΑ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψιδρίας, επιχορήγηση ύψους 2.870.000 ευρώ. Επίσης, για το Δήμο Ηρακλείου που αναφέρεστε, του νομού Ηρακλείου, έχει προγραμματιστεί να αποδοθεί από τους ΚΑΠ του 2024 προσκάλυψη λειτουργικών αλλά και λοιπόν γενικών δαπανών το ποσό των 21.569.390 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματά σας που θέλω να σας τα απαντήσω ένα προς ένα και θα σας τα απαντήσω ένα προς ένα για την πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την υδροδότηση. Επειδή όμως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, ότι οι βροχοπτώσεις τα τελευταία δύο έτη είναι αρκετά μειωμένες, η ποσότητα του νερού από το φράγμα αποσελέμει, με την οποία προβλέπεται να τροφοδοτηθεί στο τέλος του χρόνου η πόλη του Ηρακλείου, θα ανέλθει στα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 15% των ετήσιων αναγκών του Δήμου Ηρακλείου. Το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί από γεωτρήσεις που διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, η λεγόμενη ΔΕΙΑΗ. Με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού, δεδομένου ότι τα προηγούμενα έτη η ποσότητα που λάμβανε η πόλη του Ηρακλείου από το φράγμα αποσελέμη ανερχόταν περίπου σε 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, αριθμός περίπου τριπλάσιος από αυτό που σήμερα έχουμε διαθέσιμο, η ΔΕΙΑΗ έχει ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις με ίδιους πόρους, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό. Έχει ενεργοποιήσει το σύνολο των γεωτρήσεων. Έχουν προσθεθεί δύο νέες γεωτρήσεις μέσα Καρτερός και Τήλισσος. Έχουμε προχωρήσει σε συντήρηση και καθορισμό και καθαρισμό σε μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δημοπρατείται η αξιοποίηση μιας προσφάτως ανοριγμένης γεώτρησης στη περιοχή του Αγίου Μύρωνα δυναμικότητας 60 κυβικών μέτρων ανά ώρα. Και πέμπτον, είναι σε εξέλιξη η έκδοση αδειών για την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στις περιοχές στα Μάλια και στον Άγιο Μύρωνα. Επιπλέον, με χρηματοδοτήσεις που έλαβε η ΔΕΙΑΕ, προχωράει σε αναβάθμιση ηλεκτρομυαλωτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα Τρίτσης 5.036.000 ευρώ. Ευληματικό έργο ίδρυυσης Ηρακλείου, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον Αηφόρος Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 19.516.000 ευρώ. Προχωρά σε έργο 605.000 ευρώ για την ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Κατασκευή δικτύων οβρίων στην πόλη του Ηρακλείου ύψους 3.400.000 ευρώ. Στη βελτίωση υποδομών ίδρυυσης οικισμού Αυγενικής. Στην ολοκλήρωση του βιολογικού αθροισμού στη θέση Ραζούλια στην περιοχή Σκαλανίου. Στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων ύψους σε ποσό 1.180.000. Σε σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ίδρυυσης του Δήμου Ηρακλείου από το ΙΜΕΠΕΡΑ του περιβάλλοντος ύψους 7.254.000 ευρώ. Αναβάθμιση και εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων της ΔΕΙΑΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης 21.148.000 ευρώ και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων Ηρακλείου χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Κρήτης 250.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν, να μην τα λέμε όπως θέλουμε, η κυβέρνηση είναι παρούσα με συγκεκριμένες δράσεις, με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου προβλήματος το οποίο απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην μπει στη λογική ότι η κυβέρνηση είναι απούσα ή δεν χρηματοδοτεί. Η κυβέρνηση είναι παρούσα και η κυβέρνηση είναι με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ανοιχτή γραμμή και ανοιχτό διάλογο για να καλύψουμε ανάγκες. Στη δευτερολογία μου θα πω περισσότερα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Σιλτιχάκη.
Κύριε Υφυπουργέ, το αν είναι τραγική ή όχι η κατάσταση στο Δήμο Ηρακλείου, η πιο βασική απόδειξη για την τραγικότητα της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το Ηράκλειο, η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα, πίνει εμφιαλωμένο νερό. Ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται 80 με 90 ευρώ μηνιαίως. Εάν δεν είναι έτσι, διαψεύστε το στη δευτερολογία σας. Είναι ίσως η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που πίνει εμφιαλωμένο νερό. Από εκεί και μετά, πολλά είπατε. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά έχουν βγει από τις τσέπες των Ηρακλειωτών. Από τις τσέπες των Ηρακλειωτών. Είστε απόν. Η κυβέρνηση είναι απούσα. Το κράτος είναι απόν. Και η απουσία έργων ίδρευσης και άρδρευσης δεν είναι απλά αυλεψία, δεν είναι παράληψη. Είναι συνειδητή επιλογή. Στο όνομα της ατομικής ευθύνης, μάλιστα, παίρνονται κατασταλτικά μέτρα, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης, μείωσης της διαθεσιμότητας του νερού, που οδηγεί για μέρες ολόκληρες σπίτια χωρίς νερό. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Πώς είναι δυνατόν να μένουν 2024 μέρες ολόκληρες σπίτια χωρίς νερό? Το αμφισβητείτε? Σας ρωτάω, το αμφισβητείτε ότι μένουν σπίτια πολλές μέρες χωρίς νερό? Υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο ενοχοποίησης και εκβιασμού των πολιτών για να περάσει πιο εύκολα η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του νερού. Το κράτος, οι κυβερνήσεις, οι δικοί σας, οι προηγούμενες, ποτέ δεν χρηματοδότησαν έργα τόσο όσο για την αύξηση της προσφοράς, για την επάρκεια νερού. Αλλά την ίδια στιγμή όμως δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις περιορισμού της ζήτησης από τους καταναλωτές, που τους ενεργοποιείτε μάλιστα για σπατάλες και τους τιμωρείτε με ακριβά τιμολόγια ή με διάφορα κατασταλτικά μέτρα. Λέτε εσείς τώρα πόσα ποσά είπατε εδώ πέρα. Γιατί δεν λέτε για το γεγονός ότι αυτό, το εμβληματικό έργο της ΔΕΙΑΗ για την αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης μήκους 150 χιλιόμετρων βρίσκεται στον αέρα αυτή τη στιγμή? Ένα έργο μέσω ΕΣΠΑ. Μέσω ΕΣΠΑ που αποδεικνύει πόσο επισφαλή είναι αυτά τα προγράμματα. Επικαλείστε επίσης τη λειψιδρία, που δεν είναι μόνο εντός Ελλάδας, είναι και εκτός Ελλάδας, η κλιματική αλλαγή, τα γνωστά τα οποία λέτε. Γιατί? Για να ρίξετε την ευθύνη στο λαό και να του ζητήσετε να περιορίσει την κατανάλωση. Να μην είναι δίθε σπάταλος. Να μην είναι σπάταλος. Διότι κρίνεται ως κυβέρνηση, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μη επιλέξιμα έργα αντιπλημμυρικά, έργα για φτηνό και ποιοτικό νερό. Αντιμετωπίζεται ως κόστος έργα και υποδομές, όπως για παράδειγμα την κατασκευή των δικτύων, ώστε να υπάρχει αυτό που λέμε ποιοτικό, επαρκές νερό και φθηνό νερό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε το νερό αδιαπραγμάτευτα κοινωνικό αγαθό, κύριε Υπουργέ. Είναι όμως κοινωνικό αγαθό? Δεν είναι. Στον καπιταλισμό τα πάντα έχουν γίνει εμπόρευμα. Και το νερό λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μετατροπής του σε εμπόρευμα. Αντιμετωπίζεται και από εσάς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις περιφέρειες, από δημοτικές αρχές, ως εμπόρευμα, όχι ως κοινωνικό αγαθό. Άλλο το τι μπορεί να λέτε στον κόσμο, ότι ναι, είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το προασπίσουμε, και άλλο στην πράξη τι κάνετε. Η ΔΕΙΑΗ τώρα, από τη φύση τους, είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις. Δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το βάρος της λειτουργίας, της μισθοδοσία τους, τη συντήρηση, τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων ίδρευσης, αποχέτευσης, τα σηκώνει αποκλειστικά η τσέπη του λαϊκού νοικοκυριού. Και τα πράγματα θα χειροτερέψουν με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρετε στη Βουλή για τη συγχώνευση και την εχώρησή τους σε ιδιώτες, υλοποιώντας ευρωπαϊκές οδηγίες που θα εκτινάξουν τα τιμολόγια, θα επιβάλλουν την ανάκτηση του κόστους ίδρυυσης αποχέτευσης, ανάκτηση κόστους κεφαλαίου, ίσπραξη περιβαλλοντικού τέλους. Γι' αυτό φυσικά και εμείς ως ΚΚΕ παλεύουμε έτσι ώστε να μην συγχωνευτούν οι ΔΕΙΑΗ και να καταργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το νερό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς παλεύουμε για έργα.
που αφορούν την κατασκευή φραγμάτων του λαδούκου, των δαφνών, των ασιτών στο Ηράκλειο, να γίνει η διευθέτηση του γιόφυρου και ένα φράγμα που απαιτεί στο ξεκίνημα του ποταμού, που θα βοηθήσει να μην χάνουν τεράστιες ποσότητες στη θάλασσα, η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού ποταμού, η συντήρηση, ο καθαρισμός των γεωτρήσεων, η διεύρυνση και ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, η αντικατάσταση, η πλήρη αντικατάσταση των δικτύων. Και σε σχέση με τις μεγάλες χρεώσεις που κάνετε ειδικά στην περίπτωση των βασιλιών, θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες και αδικαιολόγητες δυσθεώρατες χρεώσεις στους κατοίκους των βασιλιών και όπου αλλού αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, να ελεγχθούν όσα νέα υδρόμετρα παρουσιάζουν υπέρογγες χρεώσεις, απαλλαγή από χρέη που δεν προέκυψαν με υπαιτιότητα των πολιτών, οι χρεώσεις να είναι σε χαμηλή βαθμίδα, όχι με κλιμάκωση. Είναι απαράδεκτη η αποστολή εκαθαριστικών λογαριασμών. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Η αποστολή εκαθαριστικών λογαριασμών ανά εξάμηνο που αναπροσαρμόζει τις χρεώσεις προς τα πάνω. Θα πρέπει να έρχονται ανά δίμηνο ή ανά μήνα. Και τέλος να γίνει η ρύθμιση των φουσκωμένων λογαριασμών από το εκαθαριστικό εξαμήνου 3ου έως 9ου του 2023 μέχρι σήμερα στα επίπεδα χρεώσεων εξαμηνίων λογαριασμών του 2022 και να είναι και άτοκη αυτή η αποποίηση. Ευχαριστώ πολύ.